Σήμερα βρεθήκαμε εδώ πέρα γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν άδικη η απόφαση να ανοίξουν όλα τα σφαγεία της Κρήτης εκτός το σφαγείο των Μυρών. Θεωρούμε ότι έτσι κι αλλιώς τα σφαγεία των Μυρών απέχουν 25 χιλιόμετρα από το σημείο του κρούσματος. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο έξω από τη ζώνη των 10 χιλιόμετρων, αλλά είμαστε άλλα 15 χιλιόμετρα μακρύτερα. Άρα θεωρήσαμε ότι ήταν άδικο, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στους ανθρώπους στην περιοχή μας που είναι εκτός ζώνης η ανάγκη για σφαγής εγωπροβάτων, και το δεύτερο ότι υπάρχει πραγματικά τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και για τα σφαγεία και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα στην περιφέρεια, η συζήτηση θεωρώ ότι είχε αποτελέσματα, η κτηνιατρική υπηρεσία της περιφέρειας είπε ότι όντως θα έπρεπε και ήταν, θα μπορούσε να είναι πρόταση δική τους να ανοίξουν τα σφαγεία και στην πρώτη πρόταση. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Τζεντάιτς είπε ότι θα τη συμπεριλάβουν εκτός από την πρόταση της ιατρικής υπηρεσίας, θα τη συμπεριλάβουν και σαν πολιτική απόφαση να ανοίξουν τα σφαγεία των Μυρών. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο κομμάτι επιτεύχθη. Σήμερα μπήκανε φυσικά και άλλα θέματα, όπως είναι η προστασία γενικά της Κρήτης από τις αρρώστιες που υπάρχουν για τα εγωπρόβατα. Μπήκε ένα θέμα ότι θα έπρεπε 3 μέρες τα φορτηγά να παραμένουν στο λιμάνι προκειμένου να μπορέσει να φύγουν με ασφάλεια μετά για να γίνει η διανομή των ζωοτροφών. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό. Πιστεύω ότι η περιφέρεια θα το δει με ενδιαφέρον, θα απαιτήσει και θα μπορέσει να, από το Υπουργείο να το επιβάλλει για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε την Κρήτη και να μην έρθουμε σε μια άλλη κατάσταση με τέτοια προβλήματα, γιατί θεωρώ ότι τη δεύτερη φορά θα είναι απόλυτα καταστροφική. Μετά τον κορονοϊό είχαμε το δεύτερο πρόβλημα με την Πανόλη. Τα καταφέραμε στην πρώτη περίοδο, τώρα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε διότι ήταν καθολικό να μην σφάζουμε τα αμνοερήφια και τα έσοδα του σφαγείου είναι κατά 80% από τα αμνοερήφια. Και στο μήνα αυτό μόνο έχουμε πάθει μια ζημιά γύρω στις 40.000 ευρώ και φανταστείτε μόνο η μισθοδοσία του σφαγείου είναι 40 με 50.000 ευρώ χωρίς τα υπόλοιπα. Άνοιξαν τα σφαγεία στις 3 περιφερειακές ενότητες με απόφαση του Υπουργείου, όπως και με απόφαση του Υπουργείου έμειναν κλειστά τα σφαγεία των Μυρών, όπως έμειναν κλειστά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες όπου υπήρχαν κρούσματα σε όλη την Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν έχουμε νέα κρούσματα στην Κρήτη και από τη στιγμή που έχει περάσει το 20ήμερο της επόασης της νόσου, ζητάμε από το Υπουργείο να ανοίξουν τα σφαγεία των Μυρών, να επιτραπούν οι μετακινήσεις των ζώων από τους ορεινούς όγκους στα παιδινά, γιατί δεν μπορούν να αρχίσουν να γεννάνε στους ορεινούς όγκους, και με τον τρόπο αυτό θα είναι και πιο οριοθετημένα τα κοπάδια στα σημαδιά που λέμε. Οπότε δύο πράγματα ζητάμε. Το άνοιγμα των σφαγείων των Μυρών που είναι εκτός της ζώνης επιτήρησης και προστασίας, και να επιτραπούν οι μετακινήσεις των ζώων από τους ορεινούς όγκους προς τα παιδινά. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη και την ανάγκη του να λειτουργήσει η οικονομία και εντός της ΠΕ Ηρακλείου, θα ζητήσουμε αμέσως φεύγοντας από εδώ με έγγραφο προς την κτηνιατρική υπηρεσία και τον Υπουργό να επιτραπεί η λειτουργία του σφαγείου Μυρών για τις περιοχές που είναι εκτός των ζωνών όμως και από ζώα μόνο του Ηρακλείου. Αυτό θα είναι το αίτημα και επίσης θα ζητήσουμε να γίνει απελευθέρωση των μετακινήσεων κάποιων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με έγκριση της κτηνιατρικής υπηρεσίας πάντα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μεταβούν στους βοσκοτόπους τους, να γεννήσουν τα ζώα τους και να μπορούν να βρουν νερό. Είναι σημαντικό και για την ευζωία των ζώων αυτό. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω. Όταν λυθεί το πρόβλημα με την Πανόλη, καταρχήν έχουμε και μια ευλογιά που υπάρχει στον Εύρο. Όταν σβήσουν τα φώτα και οι δημοσιογράφοι ασχοληθούν με άλλα θέματα, να δούμε ξανά το θέμα της υποστελέχωσης της κτηνιατρικής. Μην την ξεχάσουμε την κτηνιατρική υπηρεσία, διότι τη χρειαζόμαστε.